Σούπερ είναι το και μάτς. Αμφίροπο και εξαιρετικό για να σε κρατήσει. Βόιτσιτς, 76-69 από την επαναφορά του Βασιλόπουλου. Η διαφορά στις 7. Ο Ολυμπιακός γύρισε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μάτς 9 και 7, 16 πόντων. Έχανε 9, περνάει με 7. Τέλος. Και αυτό ισχύει για όλους τους ομολόγους. Η ΕΦΕΣ, ναι, πήγε και στο Final Four στο Παρίσι την επόμενη χρονιά. Δύο Final Four σειρά, 2000 και 2001. Και δύο φορές έπαιξε με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και τις δύο φορές έχασε από τον Παναθηναϊκό και τις δύο φορές βγήκε τρίτη. Αυτή είναι φάση για highlight. Ένα από τα πολλά highlight του απόψινου μάτς με την υπογραφή του κορυφαίου παίκτη του Ολυμπιακού απόψε, του Γιάννη Μπορούση. Επέστρεψε και ο Γκιουλέρ. Νάχμπαρ, rebound ο Κλέιζα. Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 100. Για πρώτη φορά εφέτος στην Ευρωλίγκα είχε 97 με τη Λιέτουβος. Έβαλε 96 με την Καβάλα, 86 με τον Μαρούση, με τον Άρη. Είναι πρώτη κατοστάρα φέτος ούτως ή άλλως. Και δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ούτε την περσινή σεζόν είχε κάνει στην Ευρωλίγκα. Θα τα βρει η υπηρεσία αυτά. Είχε κάνει δύο επί εποχής Γκέρσον τη σεζόν 2007-2008. Το ψάχναμε την προηγούμενη φορά μαζί, φίλε μου. Όντως, πέρυσι είχε βάλει 98 στο Λεμάν στην παράταση. Με τι Λεμάν. Εκτός έδρας. Όντως, πέρυσι δεν έβαλε 100. Έχει να βάλει 100. Είχε βάλει με την Ολύμπια Λιουμπιάννα 113 και 109 με την Πρόκομ. Πρόπερση. Σωστό. Και άλλη μία με τη Βίρτους Μπολόνια. Ναι, και άλλη μία με τη Βίρτους Μπολόνια. Τρεις. Και με χαμένες βολές, δηλαδή αν είχε 50, αν είχε αξιοπρεπές ποσοστός βολές, θα βάζει 110. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι το ιστορικά ενδιαφέρον ότι μετά από 7 χρόνια και 8 ήττες σερί θα ξανανικήσει το κακό του δαίμονα, θα ξορκίσει τα φαντάσματα. Που τον κατέτριχαν από το 2002. Αυτό όμως είναι ιστορικό μόνο και στατιστικό. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δείχνει χαρακτήρα μέσα στο μάτς. Γυρίζει από δύσκολες καταστάσεις σε συνθήκες εναντίον του. Με την ΕΦΕΣ να κάνει καταπληκτικό μάτς, κυρίως με τα τρίποντα, με πολλές χαμένες συνεχείς, όντας πίσω 9 πόντους, αλλά δείχνει χαρακτήρα μέσα στο μάτς και μια αξιοσημείωτη διάθεση από ένα σημείο και πέρα να παίξει άμυνα. Τώρα είναι και λίγο πλαστή αυτή η 90 πόντι. Θέλω να πω ότι προϊόντες του αγώνα ο Ολυμπιακός από την άμυνα πήρε αυτό που θα αποκομίσει εν τέλει. Και καθοριστικό στοιχείο, Βασίλη, νομίζω ότι είναι ο ελληνικός τσαμπουκάς στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί ο Μπουρούσης, βλέπουμε εδώ τι κάνει, και ο Βασιλόπουλος έκανε φοβερό μάτς. Το φάουλ του Γκιούλερ, 103-96 τώρα πριν από το τέλος. Τρίτο φάουλ του Πιτσιρικά. Του νεαρού έμπασε, τόσο δεν είναι και βρέφος. Ο Μπουρούσης που αποθεώνεται παίρνει αυτό που κάθε παίκτης ονειρεύεται στην καριέρα του. Δεν είναι η πρώτη φορά που το σημαίνει, αλλά ναι, διψώντας για μπάσκετ, ο Μπουρούσης ακούει το όνομά του να γίνεται σύνθημα από την εξέδρα. 104-90. Δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Παρακαλώ να μας ενημερώσουν αν μπορούμε να προλάβουμε κάποιο σχόλιο από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού απόψε. Άλλος ένας πόντος θα το μπορούσε, 105-90. Γιουλέρη, τάπα από τον Μπουρούση. Ο μεγάλος επίλογος από τον άνθρωπο που τα πήρε όλα απόψε. Επιστρέφουμε στα Studio Sky και ξαναγυρίζουμε σε λίγο.